Καλησπέρα σα. Βρισκόμαστε μέσα σε αυτό το πανέμορφο δάσο, γιατί το δάσο είναι ένα μέρο του Θεού. Σήμερα ξεκινάω μια νέα σειρά με βίντεο που λέγεται Η κρυμμένη γνώση. Γιατί η κρυμμένη γνώση, Γιατί είναι όντω κρυμμένη γνώση. Όλη αυτή η γνώση που θα πω σε αυτά τα βιντεάκια και όλα αυτά τα πράγματα που θα πω είναι πράγματα που προέρχονται μέσα από το μυστικισμό και μέσα τον αποκρυφισμό. Λοιπόν, είναι μια νέα σειρά με βιντεάκια που ξεκινάω. Φίλε μου, είσαι πολύ τυχερό που θα δει αυτά τα βίντεο. Θα μάθει πράγματα που δεν μα τα έχουν διδάξει στο σχολείο σε καμία βαθμίδα εκπαίδευση και σίγουρα θα είναι πολύ χρήσιμα για, τη ζωή σου. Θα μιλήσουμε για τον Θεό, έτσι, για το πώ δημιουργεί ο Θεό, για το πώ σκέφτεται ο Θεό. Θα μάθει πράγματα όπω για παράδειγμα. Για του αρχαίου ναού, η τριγωνομετρία των αρχαίων ναών καμία σχέση. Όχι, μάλλον έχει και τριγωνομετρία, αλλά η όλη ιστορία είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη και θα το αναπτύξουμε μέσα από αυτά τα βιντεάκια. Επίση, θα δει ότι εάν δίναμε στο Θεό 100 ευρώ να τα μοιράσει στου δυο μα, δεν θα έδινε σε καμία περίπτωση από 50 ευρώ. Λοιπόν, θα μάθει επίση τι είναι η αρμονία των σφαιρών. Θα το έχει ακούσει αυτό το πράγμα από του Πιθαγόριου για την αρμονία των σφαιρών, αλλά αυτή τη φορά θα μάθει τι πραγματικά είναι η αρμονία των σφαιρών. Θα μάθει για τι τέχνε γιατί θαυμάζουμε ένα πολύ ωραίο έργο τέχνη. Τι είναι τέχνη και τι είναι χειροτεχνία. Θα τα εξηγήσουμε από εδώ πέρα. Και γενικώ θα μάθει πώ δημιουργεί ο ίδιο ο Θεό. Όσο και αν σου φαίνεται απίστευτο αυτό. Ζητώ συγγνώμη για το μεγάλο πρόλογο γιατί τώρα ξεκινάμε. Έτσι, φυσικά θα μιλήσουμε για τον νόμο τη αρμονία ή τη χρυσή τομή ή τον αριθμό Και αν πιστεύει, φίλε μου, ότι ξέρει κάποια πράγματα γι' αυτό, πίστεψέ με, ξέρει πολύ, πολύ ελάχιστα. Μετά από αυτή τη μικρή περίληψη, νομίζω ας ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για τον νόμο της αρμονίας. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω κάτι. Η ομορφιά είναι κάτι αντικειμενικό ή υποκειμενικό. Είμαι 100% σίγουρος ότι η συντριπτική πλειοψηφία από εσά θα απαντήσουν ότι η ομορφιά είναι κάτι υποκειμενικό. Ένα αυτοκίνητο που εμένα μου αρέσει, σε κάποιον άλλο μπορεί να μην αρέσει. Ή ένα ρούχο, ή ένα ζευγάρι παπούτσια, ή οτιδήποτε άλλο. Κι όμως είστε λάθος. Η ομορφιά έχει αντικειμενικότητα. Ίσως λοιπόν κάποια στιγμή οι αρχαίοι Έλληνες, δεν ξέρουμε πώς, το ανακάλυψαν ας πούμε, να σκέφτηκαν γιατί τα λουλούδια είναι ε, όμορφα για όλους τους ανθρώπους. Τι είναι αυτό που δίνει την αντικειμενικότητα της ομορφιάς των λουλουδιών. Και έτσι αν μετρήσουμε όπως είναι το λουλούδια στο πούμε το φύλλο του, αν πάρουμε το μήκο και το διαιρέσουμε δια 1,618 θα μας βγάλει το πάχος. Αυτό το πράγμα όμως δεν ισχύει μόνο στα λουλούδια, ισχύει φυσικά σε ολόκληρη τη φύση, σε ολόκληρη την πλάση. Ξεκινώντας λοιπόν από τους ανθρώπους, <coughs> συγγνώμη, εάν πάρουμε την πρώτη, το πρώτο εδώ πέρα που είναι στο, στο δάχτυλό μας, το πούμε, και το πολλαπλασιάσουμε με το 1,618 θα μας βγάλει, θα μας βγει εδώ. Με το 1,618 θα μας βγάλει εδώ, συγγνώμη εδώ, επί 1,618, κάτσε να γυρίσω, θα μας βγάλει την παλάμη μας, επί 1,618 θα μας βγάλει τον αγκώνα, το χέρι κτλ. Εάν πάρουμε λοιπόν τον αφαλό μα και τον μετρήσουμε μέχρι το πάτωμα, επί 1,618 θα μα βγάλει το ύψο μα. Λοιπόν, α, αυτό ισχύει μόνο για τον άνθρωπο, φυσικά και όχι. Όλο το ζωικό βασίλειο είναι φτιαγμένο με τον το νόμο τη αρμονία. Όλα τα ζώα που βλέπετε είναι φτιαγμένα επίση όπω και ο άνθρωπο με τον νόμο τη αρμονία. Όλα εκτό από ένα: το γαϊδούρι. Σύμφωνα με τον Ελληνικό, το γαϊδούρι δεν είναι φτιαγμένο με το νόμο τη αρμονία θα μιλήσουμε αργότερα σε άλλα βιντεάκια για κάποια πράγματα για το γαϊδούρι. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν ε, κοιτώντα ολόκληρη τη φύση γύρω μας. νάτι, είναι και αυτή φτιαγμένη με το νόμο της αρμονίας, όπως είμαστε και εμείς. Έτσι. Τα δέντρα για παράδειγμα ε, υπολογίζονται ας πούμε με την αναλογία φιμπονάτσι. Οκ. Okay. κορμό, ε, ένας κορμός, τρία, τρεις υποκορμοί, πέντε κτλ. Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω τώρα, θα το εξηγήσω σε μεταγενέστερο βιντεάκι. Τώρα κάνουμε ένα βίντεο το οποίο θα είναι έτσι περιληπτικό. Μπορεί για κάποιου, α πούμε, αυτά τα πράγματα να τα γνωρίζουν, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσω. Μπορεί το πρώτο βίντεο να μην σα αρέσει ιδιαίτερα, γιατί δεν θα έχω να σα πω πάρα πολλά πράγματα, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσω. Στα επόμενα βίντεο θα μάθετε πολύ, πολύ περισσότερα πράγματα. Έτσι λοιπόν, αφού όλη η φύση είναι φτιαγμένη με τον νόμο τη αρμονία, τα ζώα, τα φύτα, τα, πάντα, τα πάντα, τα πάντα, δεν υπάρχει κάτι που να μην είναι με τον νόμο τη αρμονία. Ο Θεό τα έχει φτιάξει όλα με τον νόμο τη αρμονία, με το φύ. Συμμετρικά πάντα μεταξύ του. Και όταν λέμε αρμονία, δεν εννοούμε όπω οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν κάτι αρμονικό εάν καθίσει, ξέρω εγώ, έτσι με χαλαρή μουσική, σε ένα ωραίο περιβάλλον, όπω είναι τώρα. Και είναι αυτό και καμία σχέση. Η αρμονία είναι κάτι τελείω διαφορετικό που θα μάθετε σήμερα τι σημαίνει. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώ, αφού η φύση ολόκληρη είναι φτιαγμένη με τον νόμο τη αρμονία, ίσω οι αρχαίλινε επίση να σκέφτηκαν, α το σκεφτούμε κι εμεί, άραγε οι πλανήτε μεταξύ του. Δεν θα έπρεπε και αυτοί να είναι φτιαγμένοι με τον νόμο τη αρμονία. Έτσι λοιπόν αν πάρουμε τον ήλιο και τον πολλαπλασιάσουμε επί 1,618 θα μας βγάλει την απόσταση μεταξύ ήλιου-ερμή στον πρώτο πλανήτη. Όμως οι τροχές των πλανητών δεν είναι στρογγυλές αλλά είναι αυγοειδή όπως είναι και ολόκληρο το σύμπαν αυγοειδή. Το αυγό, μία παρένθεση μικρή, είναι το σχήμα που έχει τη μεγαλύτερη αεροδυναμική στον πλανήτη. Έτσι το, το αυγοειδέ σχήμα. Επειδή λοιπόν οι, των πλανητών οι τροχές είναι αυγοειδείς, δεν είναι η απόσταση συγκεκριμένη από τον ήλιο μέχρι τον Ερμή. Έτσι παίρνουμε τη μέση απόσταση. Αν μπείτε λοιπόν και γκουγκλάρετε την απόσταση μεταξύ ήλιου Ερμή, θα σας βγάλει από τόσα χιλιόμετρα έως τόσα χιλιόμετρα. Δηλαδή πότε απομακρύνεται από τον ήλιο και πότε έρχεται πιο κοντά. Η μέση λοιπόν απόσταση είναι αυτή που μετράμε με τον νόμο της αρμονίας. Έτσι λοιπόν να μετρήσουμε την απόσταση μεταξύ ήλιου Ερμή, και την πολλαπλασιάσουμε επί 1,618 θα μας δώσει την απόσταση μεταξύ γης, συγγνώμη, ήλιου και Αφροδίτης. Εάν πάρουμε τώρα την απόσταση ήλιου Αφροδίτης, τη μέση απόσταση ήλιου Αφροδίτης και την πολλαπλασιάσουμε επί 1,618 θα μας βάλει την απόσταση μεταξύ ήλιου, γης. Επί 1,618 την απόσταση μεταξύ ήλιου, άρη. Επί 1,618 την απόσταση μεταξύ ήλιου, ζώνης αστεροειδών, Ωπ, εδώ παρένθεση, Ζώνη αστεροειδών. Γιατί υπάρχει μια ζώνη αστεροειδών, δηλαδή είναι συντρίμμια από τι, από έναν πλανήτη που καταστράφηκε. Αυτό μας δίνει και φυσικά η επιφή μας δίνει τον επόμενο πλανήτη και πάει λέγοντας. Οκ, okay, λοιπόν, αυτό προσέξτε τώρα εδώ πέρα μεταξύ επιστήμης και μυστικισμού, τι συμβαίνει. Εμείς τώρα γνωρίζουμε ότι βάσει του νόμου της αρμονίας που ο Θεός έχει δημιουργήσει τα πάντα κυριολεκτικά, και στο μακρό κόσμο και στο μικρό κόσμο, εκεί υπήρχε ένα πλανήτη που για κάποιο λόγο καταστράφηκε. Και τα συντρίμμια του γυρίζουν γύρω-γύρω. Οπότε, εκ των πραγμάτων, δεν υπά... καταρχήν να πούμε κάτι άλλο. Ότι πολλοί, επειδή μερικοί καταλαβαίνουν, ε, φαίνεται αυτό το πράγμα από κάποιου που γνωρίζουν ότι εκεί πέρα υπήρχε ένα πλανήτη ο οποίο δεν υπάρχει, έχουν βγει διάφορε ανόητε ε, στο ίντερνετ. Ε, Συνωμοσιολογικέ ιστορίε ότι υπήρχε ο πλανήτη Ονυμπύρου που έχει φύγει και θα γυρίσει μετά από τόσα γιατί τροχιά του είναι έτσι. Αυτά όλα είναι χαζομάρε. Ξεχάστε τα. Εκεί πέρα υπήρχε απλά ένα πλανήτη που καταστράφηκε. Τώρα η επιστήμη έχετε στη μέση. Η επιστήμη δεν το δέχεται αυτό. Γιατί δεν το δέχεται αυτό, Γιατί η επιστήμη πρέπει να το αποδείξει. Γιατί αν δεν το αποδείξει ότι εκεί πέρα υπήρχε ένα πλανήτη που καταστράφηκε, δεν θα είναι και επιστήμη. Από τη στιγμή που η επιστήμη δεν μπορεί να το αποδείξει, φυσικά και δεν το αποδέχεται. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι εκεί πέρα δεν υπάρχει ένα πλανήτη. Προσέξτε το να δείτε κάτι. Ο μυστικισμό είναι πιο μπροστά από την επιστήμη. Βλέπει πράγματα που η επιστήμη δεν μπορεί να τα δεχτεί. Έτσι λοιπόν, αφού στο μακρό κόσμο είναι όλα φτιαγμένα με τον νόμο τη αρμονία, είναι πολύ λογικό ότι και στο μικρό κόσμο συμβαίνει ακριβώ το ίδιο το ηλεκτρόνιο, τα ηλεκτρόνια γυρίζουν γύρω γύρω από τον πυρήνα σε συγκεκριμένες αποστάσεις που είναι αρμονικές μεταξύ τους κλπ. Και και Δεν υπάρχει τίποτα λοιπόν σε ολόκληρο το σύμπαν, μα σε ολόκληρο το σύμπαν που να μην το έχει φτιάξει ο Θεός με τον νόμο της αρμονίας. Αυτό τι άλλη δυνατότητα μας δίνει. Από τη στιγμή που αυτό το πράγμα συμβαίνει στο δικό μας πλανητικό σύστημα, εκ των πραγμάτων μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε πολύ απλά ότι σε οποιοδήποτε άλλο αστέρι υπάρχει μέσα στο δικό μας γαλαξία και κατ' επέκταση στους δισεκατομμύρια γαλαξίες που υπάρχουν, εκ των πραγμάτων είναι και, αυτά και αυτή φτιαγμένη με τον νόμο της αρμονίας. Δηλαδή, παντού υπάρχει ένας ήλιος, εάν ο ήλιος αυτός, η ηλιακή του μάζα, είναι διπλάσια από την ηλιακή μάζα του ήλιου μας, σε διπλάσια απόσταση θα υπάρχει ένας πλανήτης σαν τον Ερμή, επίσης σαν, σαν την Αφροδίτη, σαν τη Γη κτλ. Και αν δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι περίπου έτσι οι αποστάσεις. Οπότε εκ των πραγμάτων σε κάθε ηλιακό σύστημα που υπάρχει υπάρχει γύρω του κάποιο πλανήτης που είναι πολύ κοντά στην, στην, ίδια απόσταση με τη Γη, στην ίδια απόσταση αν είναι δύο ηλιακές μάζες θα είναι σε διπλάσια. Αν είναι πέντε ηλιακές μάζες το αστέρι θα είναι σε πενταπλάσια απόσταση. Αλλά θα έχει και πενταπλάσια ακτινοβολία οπότε εκ των πραγμάτων αυτός ο πλανήτης είναι κατοικίσιμος. Αυτός ο πλανήτης έχει ζωή. Έτσι, δεν μιλάμε έχει πολιτισμό, προσέξτε με, έχει ζωή. Άλλο πολιτισμό, άλλο ζωή. Αυτό λοιπόν μας δίνει να καταλάβουμε ότι ολόκληρο το σύμπαν όχι απλά έχει ζωή, βρίθει από ζωή. Όλο το σύμπαν είναι γεμάτο από ζωή. Όπου βλέπετε αστέρια, γαλαξίε, η ζωή είναι παντού. Ο Θεό έχει κάνει παντού ζωή. Παντού υπάρχουν αστέρια. Όπω είναι και το δικό μα. Λοιπόν, φίλοι μου, σα έκανα ένα μικρό πρόλογο για να καταλάβετε. Τι σημαίνει ο νόμος αρμονίας και πού μπορεί να φτάσει το μυαλό μας και πόσα πράγματα μπορούμε να ανακαλύψουμε μέσα από αυτόν. Είναι το πρώτο βιντεάκι, δεν θα το συνεχίσω άλλο, θέλουν να είναι δεκάλεπτα τα βίντεό μου. Στο επόμενο βιντεάκι θα μιλήσουμε πιθανότατα για την αρμονία των σφαιρών. Λοιπόν, σας περιμένω στο επόμενο βιντεάκι, σας ευχαριστώ πολύ που με είδατε και σήμερα. Γεια σας και πάλι γεια σας.